Θεωρώ ότι έχει δημιουργηθεί μια πλειοψηφία δημοκρατική και νομίζω ότι αυτό θα προδικάσει και το αποτέλεσμα της επόμενης Κυριακής. Εμείς είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας έχουν φτάσει στην οροφή και ο λαός θα επιδοκιμάσει την θεσμική μου πορεία. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμπολίτες, κυρίως τους Ροδοπίδες που μου δώσανε πρωτόγνωρα ιστορικά εκλογικά αποτελέσματα. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ξεκινάμε λοιπόν την επόμενη μέρα για την τελική έκβαση που, επαναλαμβάνω, θα είναι νίκη της Κοινωνικής Συμμαχίας. Αυτή εδώ η εκλογική αναμέτρηση ξεκίνησε τουλάχιστον από την αρχή με κάποιες δυσκολίες σε προσωπικό επίπεδο, ενώ ακόμη και από την πρώτη στιγμή της επιλογής του επικεφαλής στο πρόσωπό σας. Δώσατε τη μάχη και την κερδίσατε. Πριν από λίγες ώρες, όταν ο Πρωθυπουργός, μάλλον όταν από τις επίσημες πηγές ανακοινώνονταν οι περιφέρειες που δίδονται στο ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια φαίνεται να δίδονται με το συγκεκριμένο σύστημα και στη συνέχεια στη Νέα Δημοκρατία, οι γιατροί αναφέρθηκαν ότι το αποτέλεσμα είναι ντέρμπι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και την Πελοπόννηση. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Πάντως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πραγματικά η μάχη δίδεται στήθος με στήθος. Για την επομένη και μέχρι την Κυριακή, επαναλαμβάνω και θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτό που ήδη δώσατε τις απαντήσεις σας, πώς εσείς θα πορευτείτε, κύριε Γερακίδη. Σπίτι με σπίτι, έχοντας την παρουσία μας σε όλα τα νομαρχιακά διαμερίσματα, ενεργοποιώντας όλους τους συμβούλους και όλο το στελεχειακό δυναμικό, η αποτύπωση και αξιολόγηση του αποτελέσματος είναι ότι έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη κοινωνική δημοκρατική πλειοψηφία, η οποία θα αποτυπωθεί την επόμενη Κυριακή. Και το ερώτημά μου το επόμενο και τελευταίο σχετίζεται με την Ροδόπη. Τα ποσοστά σας στο ρομπό της Ροδόπης, από όπου και κατάγεστε, πώς θα τα αξιολογούσατε? Είπα ότι είναι πολύ μεγάλα. Θέλω να τους πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμπολίτες μου για την αξιολόγηση και την επιλογή που κάνανε. Και πάλι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πιστεύω ότι και στη Ροδόπη την επόμενη Κυριακή το αποτέλεσμα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γερακίδη. Καλό κουράγιο, καλό αγώνα. Ευχαριστούμε πραγματικά. Σήμερα κύλησαν όλα ομαλά. Ήταν μια γιορτή της δημοκρατίας. Ήταν όλα εξαιρετικά στην εκλογική διαδικασία. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι το πρώτο πολύ θετικό μήνυμα. Και βέβαια, όσον αφορά το συνδυασμό μας, τα πρώτα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ θετικά εδώ στον νομό Ροδόπης που παίρνουμε. Είναι συντριπτικά. Και αυτό μας χαροποιεί, διότι σημαίνει ότι η κοινωνία αγκάλιασε την πρότασή μας. Τα πρώτα αποτελέσματα που έχουμε στον νομό είναι πραγματικά όπως τα περιμέναμε. Είναι μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που διαμορφώνεται υπέρ της Κοινωνικής Συμμαχίας. Αυτό που συνέβη ήταν φανταστικό. Μας είχαν καθαρισμένους, τελειωμένους από την πρώτη στιγμή. Ο κόσμος βοήθησε, ανέτρεψε το αποτέλεσμα. Και εμείς τώρα είμαστε υποχρεωμένοι την επόμενη Κυριακή με τη βοήθεια του κόσμου να φτάσουμε εκεί που όλοι περιμένουμε. Η νίκη θα είναι δική μας, γιατί η βοήθεια του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τον ευχαριστώ από το βάθος της καρδιάς μου και τον κόσμο και τον Πρόεδρο και τον Συμβούλο μου, οι οποίοι αγωνίστηκαν με υπέρμετρο ζήλο και πολύ αγάπη. Νομίζω σε πολύ δύσκολες συνθήκες και πολλά διλήμματα, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Ξεπερνούμε το 4,5%. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τα προηγούμενα των βουλευτικών πριν ένα χρόνο, ούτε βέβαια και με τον αυτοδιοικητικό πριν χρόνια. Νομίζω ένα πολύ υψηλό ποσοστά που παίρνουν οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ελλάδα σε περιφερειακό επίπεδο. Νομίζω πως θα ήθελα επ' ευκαιρία αυτής της απόψινής μας συνάντησης θερμά όλους τους
πρόσωπος, όπου μεταξύ άλλων τονίζεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή για τη χώρα μας οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης απέδειξαν για μία ακόμη φορά τη σοφία και την υπευθυνότητα του λαού. Η πορεία ευθύνης προς τη σωτηρία της χώρας συνεχίζεται. Επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Πεταλωτής ότι με ικανοποίηση για την πολύ καλή επίβαση των ομών ροδόπιστων αυτοδιοικητικών προτάσεων που στήριξε το Πασό, καλό όλους τους πολίτες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να συμμετέχουν στον πολύ κρίσιμο δεύτερο γύρο με θετική διάθεση. Ο πρώτος γύρος των εκλογών έδωσε χρήσιμο υλικό για την αξιολόγηση των μηνυμάτων των πολιτών και κυρίως εκείνων που είναι βαθιά προβληματισμένοι για την καθημερινότητά τους. Τους διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε κοντά τους. Συγχαίρω συνεχίζει όσους συμμετέχουν στους περιφερειακούς και τους δημοτικούς συνδυασμούς που υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ σε μια συγκυρία γενικευμένης καχυποψίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Οι συνδυασμοί αυτοί κατάφεραν να αναδειχθούν πρώτοι στη Ροδόπη, ενώ υπάρχουν ακόμη περιθώρια για να πείσουμε με ευθύτητα και ειλικρίνεια και άλλους πολίτες να αθροίσουν μαζί μας τις δυνάμεις τους για την επερχόμενη Δεύτερη Κυριακή. Μεταξύ άλλων, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι εδώ ο κύριος Πεταλωτής σχολιάζει μεταξύ άλλων το σοβαρό εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο καταγράφηκε για το ΠΑΣΟΚ στη Ροδόπη, κυρίως με το ψηφοδέλτιο το οποίο σχετίζεται με την περιφέρεια, όπως ακριβώς προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε και προηγουμένως. Το ποσοστό για τον ομό Ροδόπης φάνηκε ότι είναι από τα στοιχεία ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλο, ίσως και ένα από τα μεγαλύτερα για ολόκληρη την χώρα. Επίσης, από το σημενόμενο των λόγων του μπορούμε να αντιληφθούμε ότι τα ψηφοδέλτια τα οποία είχαν τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ είχαν ένα προβάδισμα, επρότευσαν στους Δήμους, όπως δείχνει μέχρι στιγμής η κατάσταση, τόσο στο Δήμο της Κομωτινής, στο Μητροπολιτικό Δήμο, όσο και στο δεύτερο μεγάλο Δήμο, τον Δήμο των Σαπών. Και αυτά μεταξύ άλλων μπορούμε να πούμε. Να περάσουμε αμέσως στους Δήμους, να μην δούμε τα ρεπορτάζ, να πάμε σε κάρτες. Πάμε να δούμε κάρτες. Πάμε και να τις σχολιάζουμε με τον Κώστα. Πάμε να δούμε δύο κάρτες. Πάμε στο Δήμο Κομωτινής. Κώστα. Πρώτα στο Δήμο Κομωτινής, ακριβώς ενσωμάτωσε 115 από τα 115 τμήματα. Ο κύριος εγγεγραμμένοι 53.703, ψήφισαν 34.369, έγκαιρα 32.447, άκυρα 1.479, λευκά 443. Η συμμετοχή ήταν 64%, η αποχή δηλαδή έφτασε στο ποσοστό του 36%. Ο κύριος Πετρίδης έλαβε 14.390 ψήφους, ποσοστό 44,35% και 9 έδρες. Ο κύριος Κοτσάκης Δημήτρης 10.161 ψήφους, 31,32% και 7 έδρες. Η κυρία Μουσταφόγλου Σιμπέλ 2.727 ψήφους, 8,40% και 2 έδρες. Ο κύριος Μαρούδας Σταμάτης 2.219 ψήφους, 6,84% και 1 έδρα. Ο κύριος Δαπέργολας Νεκτάριος 1.723 ψήφους, 5,31% και 1 έδρα. Και ο κύριος Φακυρίδης Νίκος 1.227 ψήφους, 3,78% και 1 έδρα επίσης. Μάλιστα. Αυτό για τον Δήμο της Κομωτινής. Πάμε να δούμε αμέσως, Γιώργο, τις δηλώσεις των κυρίων Πετρίβη και Στυλιανίδη και αμέσως μετά συζητούμε στο στούντιο. Ναι, συγγνώμη, τον κύριο Πεταλωτή και Στυλιανίδη. Με συγχωρείτε και αμέσως μετά συζητάμε στο στούντιο με τον κύριο Δαπέργολα αυτή τη φορά. Θέλαμε μία αποτίμηση για το εκλογικό αποτέλεσμα καταρχήν σε πανελλήνιο επίπεδο. Κύριε Θεολόγη, το εκλογικό αποτέλεσμα από την πλευρά της κυβέρνησης το αποτίμησε ο Πρωθυπουργός με την δήλωση που έκανε πριν από λίγο. Ένα αποτέλεσμα αυτοδιοικητικών εκλογών που έδειξε ότι αυτή η αντιμνημονιακή υποτίθεται φρενίτιδα την οποία προέβαλε η Νέα Δημοκρατία δεν απέδωσε. Από εκεί πέρα εμείς και το μήνυμα των εκλογών ως προς την αποχή το έχουμε πάρει, που σημαίνει ότι ερμηνεύουμε και την αποχή που υπήρξε, μεγάλη αποχή για αυτοδιοικητικές εκλογές. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε μέσα από τον δεύτερο γύρο των εκλογών να εκλέξουμε και να επιλέξει ο ελληνικός λαός, να πείσουμε τον ελληνικό λαό να επιλέξει αυτούς τους αυτοδιοικητικούς άρχοντες οι οποίοι και πιστεύουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και είναι ικανοί να τα φέρουν σε πέρας. Είναι παρήγορο για την περιφέρειά μας ότι ειδικά στον νομό Ροδόπης υπήρξε ένα εξαιρετικά καλό αποτέλεσμα για τον Άρη τον Γιαννακίδη και τον Περιφερειάρχη τον Παύλο τον Δανενίδη, με πολλές, με αρκετές δεκάδες μονάδες διαφορά από το σχεδιασμό που υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως σημαίνει
ότι και οι ευθύνες μας είναι μεγαλύτερες, έτσι ώστε την δεύτερη Κυριακή να εκλεγούν εκείνοι οι περιφερειάρχες και εκείνοι οι δήμαρχοι, οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και θα θέλαμε επίσης και ένα σχόλιο για τον Μητροπολιτικό Δήμο της Κομοτηνής και τον συνδυασμό του κυρίου Πετρίβη, την κοινωνία πολιτών. Από τα αποτελέσματα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα και όπως παρακολουθώ, απέδειξαν οι πολίτες της Ροδόπης ότι εμπιστεύονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, δίνοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για πρώτη Κυριακή στο συνδυασμό του Γιώργου του Πετρίδη. Βεβαίως ο αγώνας θα συνεχιστεί την δεύτερη Κυριακή, που σημαίνει ότι χρειάζεται επαγρύπνηση, δεν επαναπαύεται κανείς. Ξεκινάμε από μηδενική βάση, με καλές συνθήκες φυσικά, και βέβαια, επειδή ο λαός δίνει μηνύματα, τα μηνύματα που πρέπει να πάρουμε όλοι μας είναι ότι θα πρέπει να δούμε τα λάθη μας, τις παραλήψεις, να βελτιώσουμε την τακτική και την πολιτική μας στρατηγική προς όφελος του λαού, έτσι ώστε πραγματικά στην δεύτερη Κυριακή να μπορούμε να μετράμε πολλές περιφέρειες που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ και πολλούς δήμους. Κύριε Υπουργέ, τράτω με τις ευκαιρίες σας να σας ρωτήσω κάτι το οποίο σας έφεσα και ως ερώτημα την Παρασκευή που είσαστε εδώ και σας φιλοξενούσαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Artsan Thrakis. Από ό,τι διαφάνηκε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, δεν υπάρχει ζήτημα εκ νέου εκλογικής αναμέτρησης σε εθνικό επίπεδο. Απλά θα ήθελα έτσι και το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό. Είναι ξεκάθαρο, κύριε Θεολόγη, ότι με τα αποτελέσματα που είχαμε στην πρώτη γιατί των εκλογών, εξακολουθεί να εμπιστεύεται το ΠΑΣΟΚ, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αναγκαστήκαμε λόγω της εγκληματικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και της εισόδου μας ως αθωράκης της χώρας στην παγκόσμια κρίση, να πάρουμε πολλές δύσκολες επώδυνες αποφάσεις για τον ελληνικό λαό, και πάλι μας δείχνει ότι εμπιστεύεται το ΠΑΣΟΚ. Αποδεικνύεται ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η μόνη κυβέρνηση που μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα, να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη διάσωσή της, και φυσικά θα πρέπει να περάσουμε σε μια νέα φάση ανάπτυξης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι το μεγάλο ζητούμενο, σταθεροποίηση της πορείας εξόδου από την κρίση και συνέχιση των μεγάλων αλλαγών, με πολύ μεγάλη προσοχή στον απλό Έλληνα πολίτη, το οποίο το βιωτικό επίπεδο σαφώς συγκινίζεται από τις αναγκαίες επόμενες αποφάσεις που πήραν μέχρι τώρα. Πιστεύουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε την προσπάθεια, μια προσπάθεια που θα πει όμως, στην οποία θα μπουν άλλες παράμετροι, έτσι ώστε να ελαφρύνουμε τον μέσο Έλληνα πολίτη κατά το δυνατό. Αλλά η προσπάθεια όχι απλώς συνεχίζεται, ετείνεται με αναπτυξιακές προοπτικές, με πρωτοβουλίες που θα περάσουν τη χώρα μας σε μια διαφορετική φάση, πολύ καλύτερη από αυτή που είμαστε μέχρι τώρα. Το πανελλήνιο αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου, στέλνει χειρό μήνυμα προς την κυβέρνηση και αποτελεί σε ένα βαθμό ανατροπή και δημιουργία μιας νέας δυναμικής στα πολιτικά πράγματα. Διότι σε μια σειρά από περιφέρειες που προηγείτο η κυβέρνηση με ένα ποσοστό της τάξης του 11%, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να φύγουμε μπροστά και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τον δεύτερο γύρο. Τώρα δίπλα μου έχω τον Βασίλη τον Κικίλια, μόλις ήρθε εδώ στην Ριγίλης, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος, που θα δώσει τη μάχη στο δεύτερο γύρο με σοβαρές πιθανότητες. Μάλιστα. Ακούτε? Ναι, κύριε Υπουργέ, σας ακούμε. Λέω ότι πριν από λίγο έφτασε και είναι δίπλα μου ο Βασίλης ο Κικίλιας, ο οποίος πραγματικά επέτυχε σημαντικό αποτέλεσμα. Η είσοδος του στο δεύτερο γύρο με τις προϋποθέσεις που συντελέστηκε δημιουργεί το καλύτερο δυνατό για την επόμενη Κυριακή. Και αν αυτό τώρα, λοιπόν, συμβαίνει στην Αθήνα... Να επιστρέψω λοιπόν σε αυτό που με ρωτήσατε. Ακριβώς, στην περιφέρεια μας. Και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα, πραγματικά έμεινε έκπληκτη από το ανατρεπτικό αποτέλεσμα που καταγράφεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που θεωρεί το πρώτο κάστρο ουσιαστικά της κυβέρνησης.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς να σχολιάσουμε, να αποτιμήσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Και μιας και οι περισσότεροι είναι υποψήφοι στο νομό Ροδόπης, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα, τουλάχιστον για το Δήμο της Κομωτινής, μέσα από αυτούς που φαίνεται το θέμα έχει τελειώσει ήδη για τους συνδυασμούς. Καλησπέριζουμε λοιπόν στο στούντιο τον κύριο Νεκτάριο Νταπέργολα, τον επικεφαλή του Σπάρτακου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και πριν πάμε στην κουβέντα, να ξαναδούμε λίγο με τη βοήθεια του κυρίου Σερετίβη την κάρτα, που δείχνει ότι ο κύριος Νταπέργολας έχει κεντρώσει το ποσοστό του 5,31% και 1.723 ψήφους. Το βλέπουμε. Πάμε λοιπόν ξανά στον κύριο Νταπέργολα. Κύριε Νταπέργολα, μία πρώτη αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για το Δήμο της Κομωτινής. Ήταν, θα έλεγα, μπορώ να πω δύο παραμέτρους θα ήθελα να θίξω. Καταρχάς, την δικιά μας παρουσία, η οποία για πρώτη φορά θα έλεγα ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο, όχι μόνο για τα δεδομένα της Κομωτινής, αλλά και γενικότερα για τα πανελλήνια δεδομένα, μια τελείως ανεξάρτητη, αλλά και στις πράξεις, όχι μόνο στα λόγια, ομάδα πολιτών, μια διευρυμένη παρέα, θα έλεγα, που μέχρι τέλος του Αυγούστου δεν ήξερε καν αν θα κατέβει στις εκλογές. Αυτό στο αποκαλύπτω και επί της ευκαιρίας. Μπόρεσε μέσα σε δύο μήνες να οργανωθεί, να προβάλλει και να αρθρώσει λόγο, να προβάλλει τη δική της αντίσταση και να καρποθεί το συγκεκριμένο εκλογικό ποσοστό, το οποίο με τις παρούσες συνθήκες είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη επιτυχία, η είσοδός μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από εκεί και μετά, εγώ θα έλεγα ότι και η αποχή σίγουρα αποτυπώνει μια απογοήτευση βασικά για δυσαρέσκεια, αλλά νομίζω ότι εγώ θεωρώ απογοητευτική την στάση των πολιτών της Κομωτινής, που και πάλι επιβράβευσε, έστω παρά την αποχή, επιβράβευσε ουσιαστικά τους δύο κυρίαρχους κομματικούς μηχανισμούς που εμείς θεωρούμε πως είναι υπεύθυνοι για όλα τα δεινά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον τόπο μας και γενικότερα στη χώρα. Πάντως, η χθεσινή καταγραφή και στο Δήμο της Κομωτινής ανέδειξε ως πρωταγωνιστή την αποχή. Άνοιξε το 36% στο Μητροπολιτικό Δήμο της Κομωτινής, όπως μας υποδεικνύει και συγκεκριμένη κάρτα της ενσωμάτωσης σε 115 στα 115 εκλογικά τμήματα. Τι θα λέγατε για το υψηλό ποσοστό το οποίο σημειώθηκε αρχικά στο Μητροπολιτικό Δήμο και ευρύτερα στη χώρα μας? Όπως προανέφερα, η αποχή δηλώνει είναι μια τάση έκφρασης δυσαρέσκειας, αλλά δεν είναι κατά την γνώμη μου η ενδεδειγμένη έκφραση δυσαρέσκειας. Θα μπορούσαν να πρημοδοτηθούν, θα έλεγα, μικρότερα σχήματα για να φανεί καλύτερα η αντίδραση απέναντι στους δύο κυρίαρχους κομματικούς μηχανισμούς. Σε ένα μεγάλο βαθμό η αποχή δηλώνει και αδιαφορία, όχι μόνο αντίδραση. Μάλιστα. Το 5,31%... Τι σημαίνει για εσάς ως επικεφαλής και τους συνεργάτες σας, θα έλεγα, ή κατά δήλωσή σας τους φίλους σας, κύριε Νταπέργολα? Ναι, γιατί και το επικεφαλής είναι τυπικό σχήμα, έτσι. Είμαστε μια πραγματικά διευρυμένη παρέα που συνεχίζει να αυξάνει, και αυτό εκεί θέλω να σταθώ, ότι ο Σπάρτακος τώρα ξεκινάει. Όπως είχαμε πει και προεκλογικά, το ραντεβού μας ισχύει από τις 7 του Νοέμβρη και όχι στις 7. Είναι πια μια πραγματικότητα. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες, και όχι μόνο εγώ που θα μετέχω στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και όλο αυτό το ευρύτερο σχήμα θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες στην τοπική κοινωνία και να παρεμβαίνουμε ενεργά. Σχολιάζαμε γενικότερα και μεταξύ μας τα τεκτενόμενα στο Μητροπολιτικό Δήμο της Κομωτινής. Είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης και η παρουσία της κυρίας Μουσταφάογλου και αυτού του ανεξάρτητου, δηλαδή συνδυασμού, το ποσοστό του. Πάμε, κύριε Σερετίβη, πάμε, Γιώργο, να το δούμε ξανά. Να δούμε το ποσοστό του ανεξάρτητου συνδυασμού της κυρίας Μουσταφάογλου, για να κάνουμε και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι συγκεντρώνει 8,40% και έλαβε 2.727 ψήφους. Και γι' αυτό το ποσοστό θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο, κύριε Νταπέργολα. Θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό αποδοκιμάστηκε η κυρία Μουσταφάογλου. Δεν ήταν οι συνθήκες της Κομωτινής προφανώς όριμες για να δεχτούν ένα προξενικό εγχείρημα. Να είμαστε και συγκεκριμένοι και να μην μιλάμε τώρα για ανεξάρτητους συνδυασμούς εντός εισαγωγικών. Από εκεί και μετά, ξέρουμε ότι ήρθαν και Τούρκοι, έγινε μεταφορά Τούρκων πολιτών, ακόμα και δεν ήταν πάρα πολλοί, για να ψηφίσουν. Άρα θεωρώ ότι η κυρία Μουσταφάογλου στο εγχείρημά της αυτό απέτυχε. Αν και επαναλαμβάνω ότι γι' αυτό, το έχουμε ξαναπεί δηλαδή και προεκλογικά, ότι γι' αυτό το εγχείρημα θα πρέπει κυρίως να ρωτήσετε
τους μηχανισμούς εκείνους τους κομματικούς που εξέθρεψαν το φαινόμενο Μουσταφάουγλου και όλα τα παραπλήσια φαινόμενα. Και επί της ευκαιρίας θα ήθελα να κάνω και μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, στους δύο κυρίαρχους, στους δύο μονομάγους πλέον της επόμενης Κυριακής, πώς θα συμπεριφερθούν απέναντι στο συγκεκριμένο αυτόν ανεξάρτητο εντός εισαγωγικών μηχανισμό. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Δαπέργολα, πώς σχολιάζετε τα ποσοστά τα οποία συγκέντρωσαν οι δύο μονομάχοι, κύριοι Κοτσάκης και Πετρίβης, Πετρίβης και Κοτσάκης, σύμφωνα και με την εκλογική αποτίμηση. Νομίζω ότι ο κύριος Κοτσάκης θα έλεγα ότι δέχτηκε ουσιαστικά τις συνέπειες της πολιτικής του, η οποία ήταν αναποτελεσματική πολιτική. Σε μεγάλο βαθμό θα λέγαμε πως ήταν ανυπαρξία στον Δήμο. Από την άλλη, εμένα βασικά με απογοήτευσε η επιβράβευση προς τον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά που βρίσκεται πίσω από τον κύριο Πετρίδη. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πολύ μικρότερο, δηλαδή εγώ το κρίνω έτσι, θα έπρεπε να είναι κατά τη γνώμη μου μικρότερο το ποσοστό, ώστε να φανεί και η αντίδραση γενικά της κοινωνίας απέναντι και στην ευρύτερη κυβερνητική πολιτική, αλλά απέναντι και σε μια δημοτική παράταξη που έφερε και το Δήμο Κομωτινής πριν τον κύριο Κοτσάκη στη συγκεκριμένη οικονομική κατάρρευση, γιατί μιλάμε για κατάρρευση. Μάλιστα. Τώρα, αν θα σας ρωτούσα τι μέλη γενέστε για την επόμενη Κυριακή, είναι ένα πολύ σημαντικό νομίζω ζήτημα αυτό, το οποίο απασχολεί όλη την πόλη ήδη από χθες το βράδυ που άρχισε να ξεκαθαρίζει το σκηνικό. Τι θα κάνει λοιπόν ο Σπάρτακος με το δικό του 5,31% και τις 1.723 ψήφους που ήδη έλαβε. Τι θα κάνει λοιπόν, πώς θα κινηθεί για την επόμενη Κυριακή, χαμογελάτε? Χαμογελάω. Τι θα μου λέγατε, χαμογελώ, μα δεν γελώ. Θα σας πω γιατί χαμογελώ. Γιατί το έχω πει ήδη 4 φορές πριν τις εκλογές, αλλά προφανώς θέλετε να με κάνετε να πέσω κάτω από εξάντληση λέγοντάς το. Θα το ξαναπώ λοιπόν. Και θα ήταν ανακόλουθο. Έχετε αντοχές, πιστεύω. Πάρα πολλές. Από εδώ και πέρα να δείτε πόσες. Θα ήθελα απλώς να πω ότι και πριν ακούγονταν διάφορες κακοήθειες για το τι θα κάνει ο Σπάρτακος μετά την πρώτη Κυριακή, θα το πω λοιπόν και τώρα και θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση, μπορεί και σήμερα, μάλλον αύριο, που θα ξεκαθαρίζει σαφέστατα το προφανές. Το ότι εμείς δεν θα ταχθούμε με κανέναν απολύτως από τους δύο μονομάχους. Γιατί θα ήταν άλλωστε και ανακόλουθο. Εμείς βγήκαμε με ένα σύνθημα κατά της κομματοκρατίας, εναντίον όλου του κομματικού σκηνικού όπως διαμορφώθηκε την τελευταία 30 ετία και κυρίως εναντίον των δύο μεγάλων αυτών μηχανισμών. Θα ήταν τώρα παραλογισμός ακόμα και να ισχυριζόμαστε ότι θα μπορούσαμε να ταχθούμε με κάποιον από αυτούς. Από την άλλη, απλώς νομίζω το προφανές είναι ότι επειδή εμείς δεν είμαστε κομματική μάντρα και ούτε έχουμε καμία πρόθεση να γίνουμε. Είναι το μότο σας αυτό. Από χτες το ακούω, το επαναλαμβάνετε. Ναι, από χτες την ώρα της άσκησης του εκλογικού σας δικαιώματος. Από την προηγούμενη εβδομάδα το λέω. Και δεν θα γίνουμε λοιπόν, δεν έχουμε πρόβατα εμείς και επομένως δεν μπορώ εγώ να κατευθύνω αυτούς που ψήφισαν Σπάρτακο στο τι θα κάνουν την επόμενη Κυριακή. Είναι ελεύθεροι πολίτες, αυτεξούσιοι και αθελότρεπτοι, να το πω απλά, όσο απλά μπορώ. Από την άλλη πλευρά λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω εγώ, ότι η επίσημη γραμμή μόνο του Σπάρτακου είναι ότι θα είναι ουδέτερος και ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του εναντίον της κομματοκρατίας. Μάλιστα, άρα θα έχουμε μια ενεργό, από ό,τι αντιλαμβάνουμε από τα λεγόμενά σας, παρουσία στα δημοτικά συμβούλια από τον Σπάρτακο. Προφανώς και γι' αυτό το λόγο άλλωστε είχαμε και αυτόν τον αγώνα για να μπούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω πως οι δυνατότητές μας πλέον και νομικά θα είναι πολύ πιο αυξημένες εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Και να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εκφράσουμε, για να δικαιώσουμε αυτούς που μας ψήφισαν. Κύριε Δαπέργολα, δράτω με τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω και να κάνετε και ένα σχόλιο για τα αποτελέσματα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα τα αποτελέσματα όπως καταγράφηκαν και στον Ομό Ροδόπης για την περιφέρεια. Είστε επικεφαλής ενός ανεξάρτητου συνδυασμού. Δεν πάβει όμως να είστε ένα πολιτικά σκεπτόμενο άτομο. Είστε επικεφαλής συνδυασμού. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Είναι δύσκολο να κάνω εκτίμηση γενικότερα γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω και δεν ασχολήθηκα και πάρα πολύ λόγω του φόρτου που είχαμε έτσι, λόγω των δημοτικών εκλογών με τη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος στους υπόλοιπους νομούς. Με βάση αυτά που είδαμε στο νομό Ροδόπης. Και να βλέπουμε ξανά και την κάρτα του νομού Ροδόπης. Με βάση αυτά που είδαμε στο νομό Ροδόπης, είδαμε ότι ο κύριος Γιαναγίδης είχε μια εντυπωσιακή παρουσία την οποία γενικώς προσωπικά την αναμέναμε.
Αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελα να σχολιάσω. Από εκεί και μετά θα δούμε την επόμενη Κυριακή τι θα προκύψει. Αν και για μας δεν έχει καμία σημασία ποιος από τους δύο θα είναι ο Περιφερειάρχης. Μάλιστα. Εμείς έπρεπε κανονικά να δείξουμε την κάρτα της Περιφέρειας. Δείξαμε την κάρτα του Δήμου Κομωτινής. Δεν πειράζει. Βλέπουμε ξανά τον κύριο Δαπέργολα. Μέχρι τουλάχιστον να είμαστε σε έναν άψογο συντονισμό. Μένουμε σε αυτό λοιπόν που είπατε. Για την επόμενη Κυριακή έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Περιμένουμε βέβαια και γενικότερα το πώς θα κινηθείτε και τα δελτία τύπου. Ευχόμαστε καλή δύναμη και νομίζω ότι θα τα λέμε. Και για τους, εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε άμεσα, κύριε Δαπέργολα. Και για τους τύπους να πούμε ότι σύμφωνα με το ποσοστό του, ο Σπάρτακος έχει μία παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, έχουμε μία έδρα. Μία έδρα, μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Δαπέργολα. Να είστε καλά. Διαφημίσεις και ερχόμαστε με αποτελέσματα και στα προδοσία. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Δωτοκότσι και να δούμε επίσης κάποια ακόμη αποτελέσματα. Έχουμε την δυνατότητα, Κώστα, να μιλήσουμε για την... τουλάχιστον για αποτελέσματα στους άλλους Δήμους. Κύριε Σερετίδη, είμαστε έτοιμοι. Δώστε μας μια κάρτα λοιπόν, Δήμος Ιάσμου. Κώστα. Δήμο Ιάσμου, 42 από τα 42 συνολικά τμήματα, εγγεγραμμένοι 20.044, ψηφίσαντες 11.969, έγκυρα 11.314, άκυρα 524, λευκά 131, με μια συμμετοχή 59,71%. Ο κύριος Αμούτζας έλαβε 4.416 ψήφους σε ποσοστό 39,03%. Ο κύριος Καδής Μετ 4.053, 35,82%. Και ο κύριος Μουσταφά Ογλού 2.845, ποσοστό 25,15%. Έχουμε μία απόκληση τώρα, Κώστα. Σε αυτά που λες εσύ και στην κάρτα που εμείς παρουσιάζουμε, ναι, όπως ακριβώς την καταγράφει το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο έλαβε από την Ομαρχία Ροδόπης ο κύριος Ρετίβης. Ξαναβλέπουμε λοιπόν την κάρτα μία ακόμη φορά για να επαναλάβουμε το εξής. Έχουμε μία μικρή απόκληση περίπου στις 30 ψήφους. 25-30 ψήφους. Ναι, 39,66% λοιπόν σε 100 ο κύριος Αμούτζας, 35,39% ο κύριος Καδίης Μετ, 24,95% ο κύριος Μουσταφόγλου Μουσταφά. Σύμφωνα με όσα μας δίνει η νομαρχία, αν έχουμε μία μικρή απόκληση, συγχωρήστε μας, αυτό είναι στα δεδομένα της νομαρχίας. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Πάμε στις ΣΑΠΕΣ τώρα. Πάμε στις ΣΑΠΕΣ, κύριε Σερετίδη. Όχι, στο... εντάξει, ΣΑΠΕΣ. Πάμε στο Δήμο Μαρονίας, με έδρα της ΣΑΠΕΣ ακριβώς. Μαρονίας Σαπών, για να κρυβολογούμε. Ακριβώς. Ο κύριος Πιλιλίτσης Γιώργος, 5.239 ψήφοι, ποσοστό 40,46%. Ο κύριος Ιωαννάκης Ηλίας, 3.900 ποσοστό 30,12%. Και ο κύριος Παπα-Νικολάου Χρήστος, 3.808 ποσοστό 29,41%. Αφήστε την κάρτα για να κάνουμε... σε μία σωμάτωση 54 από τα 54 τμήματα να πούμε. Κάνουμε το σχόλιο, να κάνουμε το σχόλιο, να πούμε ότι ο κύριος Πιλιλίτσης βέβαια στηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και μεταξύ άλλων στα λεγόμενά του στο δελτίο τύπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πετελωτής. Δηλαδή τα ψηφοδέλτια που είχαν τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ επρότευσαν στους Δήμους. Αποδεικνύεται αυτό και από το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. Βλέπουμε τον κύριο Ιωαννάρκη να έρχεται δεύτερος επίσης και να μονομαχεί με τον κύριο Πιλιλίτση την επόμενη Κυριακή. Πάμε στον επόμενο Δήμο. Πάμε στον Δήμο Αριανών. Στο Δήμο Αριανών Δήμο θα θέλαμε Αριανών. Να πάμε. Στο Δήμο Αριανών με τη βοήθεια τώρα του κυρίου Σερετίβη για να πούμε ότι και εκεί έχουμε δεύτερη Κυριακή. Έχουμε λοιπόν. Ωραία. Να πούμε ότι σε ενσωμάτωση 55 από τα 55 τμήματα με εγγεγραμμένους 20.510 και ψηφίσαντες 14.263, έγκυρα 13.578, άκυρα 577, λευκά 108, συμμετοχή ήταν σχεδόν στο 70%, μια αποχή 30% δηλαδή. Ήταν ο Δήμος με τη μικρότερη αποχή από ό,τι βλέπουμε. Ακριβώς, Κώστα. Ο Δήμος Αριανών, αυτό διαφάνηκε από την πρώτη στιγμή της εκφώνησης των αποτελεσμάτων. Ακριβώς. Ο κύριος Μεμέτ Χαλίτ πήρε 5.782 ψήφους, ποσοστό 42,58%. Κύριος Σερίφ Ιμπραήμ 4.162, ποσοστό 30,65%. Κύριος Ιακύρ Χουσέιν 3.634, ποσοστό 26,76%. Μεμέτ Χαλίτ και Σερίφ Ιμπραήμ
είναι Ιμπραήμ, συγγνώμη, είναι οι δύο μονομάχοι για την επόμενη Κυριακή και στο Δήμο των Αριανών. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε με τους Δήμους, είδαμε το Δήμο Αριανών, επιστρέφουμε στον Κώστα. Θέλω τώρα να πάμε σε Σταυροδοσία. Πάμε στην Σταυροδοσία, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και βλέπουμε για τον Ομό Ροδόπης υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι ποιο είναι το σύνολο των ψήφων που έλαβαν. Έχουμε και αντίστοιχη κάρτα. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε και την αντίστοιχη κάρτα σε λίγο. Όχι στο Δήμο της Κομωτινής, στην περιφέρεια πάμε, κύριε Σερετίδη. Όχι στο Δήμο της Κομωτινής, πάμε στην περιφέρεια. Κώστα, λοιπόν, τι βλέπουμε εκεί? Στην περιφέρεια, πρώτα να πούμε με τον ψήφο περιφερειακό, τον κύριο Γιαννακίδη Άρη, βλέπουμε τον κύριο Σαλίμ Σεβκή, πρώτος ψήφος, 5.898, κατάλαβε, ο κύριος Χουσίν Ερτζάν, 5.805, ο κύριος Γιάννης Νικολαίδης, 5.098, ο κύριος Μουμίν Καντ, 3.419, η κυρία Πουρνάρα Μαρίκα, 3.316. Έχουμε μία απόκληση. Μετάδα. Σε αυτά που εκφωνήσει και σε αυτά που ο κύριος Σερετίδης αναγράφει. Κύριε Σερετίδη, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η πηγή μας είναι η Νομαρχία Ροδόπης, άρα έχουμε προχωρήσει στη Σταυροδοσία. Μάλιστα. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν από το τέλος προς την αρχή ότι η κυρία Πουρνάρα έλαβε 3.945 ψήφους, ο Μουμίν Καάν 4.156, Γιάννης Νικολαίδης 6.165, Χουσέιν Ερτζάν 6.945 και Σαλίμ Σεβγή 6.969 ψήφους. Κοινωνική Συμμαχία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και πάμε στον επόμενο συνδυασμό στην περιφέρεια. Πάμε λοιπόν στην περιφερειακή αναγέννηση με επικεφαλής υποψήφιο περιφερειάρχη τον κύριο Γιώργο Παυλίδη και υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Μιχελή. Έλα Κώστα. Εδώ έχουμε τον κύριο Αραμπατζή Αθανάσιο, 3.081 ψήφους, η κυρία Κοσμίδου Μαριγούλα, 2.828. Η Μέρη Κοσμίδου, Μέρη δηλαδή. Κοσμίδου, ακριβώς. Η κυρία Ελευθεριάδου Παρασκευή. Η Βούλα Ελευθεριάδου. Η Βούλα Ελευθεριάδου, 2.551. Ο κύριος Κρόκος Κυριάκος, 2.132. Και ο κύριος Μιχάλης Πολιτσάκης, 2.127. Μάλιστα. Έχουμε κάποια άλλη κάρτα. Πάμε στη Λαϊκή Συσπήρωση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εδώ έχουμε την με κυρία. Επικεφαλής υποψήφιο περιφερειάρχη. Τον κύριο Τρέλη, υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Βαργεμίδη. Η κυρία Φακυρίδου Γεωργία έλαβε 489 ψήφους, Ιμπραήμ Κερατζή 461, κύριος Δημήτρης Ανθούσης 416, Παπαδοπούλου Μαρία 395 και Τίλιο Ζαχαρίας 268. Αλλάζουμε την κάρτα μας και πάμε στην αριστερή οικολογική συνεργασία για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με υποψήφιο επικεφαλής περιφερειάρχη τον κύριο Δημήτρη Χαρίτου και αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Αποστόλη Κουτάβα. Εδώ έχουμε μην αλλή 436 ψήφους στην πρώτη πεντάδα, Γιουρτσού Τζελαϊντίν 360, Δουρμούς Τζεμίλ 282, Φερχάτ Ραμαδάν 253 και Γιουλούτς Χουσέιν Χουσέιν 252. Από την αριστερή λοιπόν οικολογική συνεργασία πάμε τώρα στην οικολογία ελεγγύη με επικεφαλής υποψήφιο περιφερειάρχη του κύριο Θανάση Μακρύ. Εδώ έχουμε την κυρία Μανατίδου Σοφία 168 ψήφους, τον κύριο Δομπάζη Νικόλαο 77, την κυρία Κουτελίδου Σταυρούλα 47, την κυρία Γιάντσιο Αγαθής 40 και την κυρία Μαγειρούδη Αγγελική 35 ψήφους. Μάλιστα. Και πάμε τώρα στην Ανταρσία, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και να δούμε και εκεί τι έχουμε. Εδώ έχουμε πρώτη ψήφου στην κυρία Πασχαλίδου Κατερίνα 71, η κυρία Αλβανούδη Αγγελική 69, ο κύριος Γεωργάκης Θεόφιλος 36, ο κύριος Δούρος Απόστολος επίσης 36 και ο κύριος Ματθαίος Σταύρος 30. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής για την Σταυροδοσία και μέχρι ότου αλλάξουν τα τεκτενόμενα θα πρέπει να πάμε σε μία κάρτα για να κάνουμε την αλλαγή και να έρθει ο κύριος Φακυρίδης. Πάμε στην κάρτα που μας δείχνει την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον Ομό Ροδόπης ξανά, κύριε Σερετίδη, μέχρι να κάνουμε την αλλαγή και να σχολιάσουμε το αποτέλεσμα τον κύριο Φακυρίδη. Πάμε λοιπόν σε κάρτα. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πρέπει να, όχι στην Κοινωνική Συμμαχία μόνο να δούμε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, κύριε Σερετίδη. Μπορούμε να δούμε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, να αφήσουμε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα με τους επικεφαλείς των συνδυασμών. Όχι ανασυνδυασμό,
να δούμε αυτό, να πούμε δηλαδή τα συνολικά ποσοστά τα οποία κατέγραψαν, κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα για όσους δεν τα είδαν συλλογικά. Βλέπουμε και την Ανταρσία, η οποία δεν φυσικά συγκέντρωσε το συγκεκριμένο ποσοστό για να μπορέσει τελικά να έχει επικεφαλής υποψήφιο. Ξαναγυρίζουμε πίσω τώρα στην κάρτα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν μπορούμε αυτό. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι και ξαναδείχνουμε τα αποτελέσματα, πάμε στην Κοινωνική Συμμαχία. Πήγατε στο Δήμο Κομωτινής, θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Δεν πειράζει, πάμε στο Δήμο Κομωτινής, μέχρι ότου βλέπουμε εκεί λοιπόν πρώτος ο Αλέξανδρος Ταξιλδάρης με 1118 ψήφους, ακολουθεί ο κύριος Σωτηρακόπουλος με 1061 ψήφους. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι εδώ είναι τα 80 από τα συνολικά 115 εκλογικά τμήματα. Σε λίγο με τον Κώστα Δωτοκότση θα τα συζητήσουμε. Τρίτος είναι ο κύριος Κυπριανίβης με 926 ψήφους, ακολουθεί ο κύριος Μανανάς με 880, ο κύριος Ζηλούβης με 843 ψήφους. Δεν έχουμε συνέχεια από ό,τι βλέπω για το Δήμο της Κομωτινής, αλλά επαναλαμβάνουμε στους τηλεθεατές μας ότι θα επιστρέψουμε για να δώσουμε το σύνολο. Πάμε στη Συμμαχία για το νέο Δήμο Κομωτινής. Ο κύριος Ελικίβης φαίνεται να έρχεται πρώτος με 319 ψήφους, ο κύριος Ραβάνης με 262, ο κύριος Ναλμπάντης με 229 ψήφους, ο κύριος Μουρτίβης ακολουθεί τέταρτος με 210, η κυρία Νεστοράκη Καλαϊτζόγλου Παρασκευή με 183. Πάμε τώρα στο πρώτο βήμα για την ισότητα με επικεφαλής της Συμπέλμου Σταφάουγλου. Χασάν Κοραή και 136 ψήφους, Αμέτ Μεχμέτ Νετζάτ 95, Μπαγδατλή Μεχμέτ 84, Τεφίκογλου Ζεϊνέπ 84 και Μπουλμπούλ Εσρά 80. Πάμε στην κοινωνία ισότητας αλληλεγγύης. Η κυρία Σοφία Τερζή 83 ψήφους, ο κύριος Σαρχοσάκης Χριστόφορος 78, η κυρία Στριτάκη Φωτεινή 59, ο Μαμούτ Νουρετίν 55, Λαυτσή Ελένη 47, επικεφαλής εδώ είναι ο κύριος Μαρούβας. Πάμε στο Σπάρτακο, την παράταξη πολιτών για το Δήμο Κομωτινής. Καραΐσκος Κωνσταντίνος 142, Φόλιας Δημήτριος 59, Βιενάς Παναγιώτης 58, Μποζατζή Αγγελική 41 ψήφους, Κεραμιτζής Δημήτριος 39. Πάμε στη λαϊκή συσπήρωση του Δήμου Κομωτινής. Σύμφωνα με όσα μας έδινε λοιπόν η νομαρχία, Τεπερίβης Πέτρος 40, Σταϊκόπουλος Σημεών 31, ναι, Παπαναστασίου Σταύρος 29, Τήλιου Ζωή 27, Γλαβάνης Αναστάσεως 24 ψήφοι. Πάμε λοιπόν να δούμε τον κύριο Φακυρίδη ευθύς αμέσως, να τον καλησπέρισουμε στο στούντιο. Καλησπέρα σας κύριε Φακυρίδη. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Θα πρέπει να πούμε ότι χτες, σε αυτή την ημέρα της μετάβασης των αποτελεσμάτων, είχαμε τη δυνατότητα να βρούμε και να ανασύρουμε ένα βίντεο από το αρχείο μας. Ένα βίντεο που σας έδειχνε ως προεδρεύοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο να υποδέχεστε το Χαρίλαο Φλωράκη. Μάλιστα. Και εκεί να θέτετε ζητήματα που αφορούσαν στην περιοχή μας. Ξέρω ότι χρωστούμε ένα DVD για το αρχείο σας. Είναι στοιχεία τα οποία είναι μεγάλα ιστορικά ντοκουμέντα τα οποία οφείλουμε να έχουμε. Και αυτό είναι μια πολύ καλή γέφυρα το συγκεκριμένο γεγονός στο σχόλιο για να πούμε ότι είστε ένας από τους ανθρώπους που ασχολείστε με την τοπική αυτοδιοίκηση χρόνια. Άρα θα θέλαμε πάρα πολύ να ακούσουμε και το δικό σας πρώτο σχόλιο για την χθεσινή εκλογική διαδικασία και την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους Κομωτινέους στο Μητροπολιτικό Δήμο της Κομωτινής, όπου και εδώ πρωταγωνίστησε η αποχή. Θα μου υποσχεθείτε όμως πρώτα ότι θα μου εξασφαλίσετε ένα αντίγραφο. Αυτό θεωρείστε το δεδομένο. Έτσι, και ξέρετε ότι έχω συνέπεια λόγων και έργων. Έτσι μόνο θα πω τη γνώμη μου. Εντάξει. Εντάξει, σας ροδοκώ λοιπόν, πείτε μας. Λοιπόν, όπως και πανελλαδικά συνέβη, και στο νομό μας η λαϊκή συσπήρωση είχε μια, δηλαδή και το κόμμα που τη στήριξε, το ΚΚΕ, μια σημαντική αύξηση σε σχέση με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών πριν ένα χρόνο. Δηλαδή είχαμε μια αύξηση 3%. Διπλασιάσαμε και περισσότερο το εκλογικό ποσοστό των βουλευτικών εκλογών το Οκτώβριο πέρσι.
Στο ΔΕ Δήμο Κομωτινής επίσης είχαμε μια μικρότερη αύξηση γύρω στο 0,8% και εκλέξαμε ένα δημοτικό σύμβουλο. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι οι εκλογικοί μας στόχοι πέτυχαν 95%. Βάζω ένα 5% λιγότερο επειδή περιμέναμε και θέσαμε στόχο να πάρουμε περισσότερους ψήφους στο δημοτικό ψηφοδέλτιο, ακόμα και να βγάλουμε και δεύτερο δημοτικό σύμβουλο. Το ΠΑΣΟΚ και στον Ομοροδόπης έχασε περίπου 5.000 ψήφους. Μπορεί σε ποσοστό να φαίνεται ότι έχει 3% περισσότερο από τις βουλευτικές εκλογές, αλλά έχασε 5.000 ψήφους. Πήρε δηλαδή 5.000 ψήφους λιγότερο από ότι τον Οκτώβρη του 2009. Η Νέα Δημοκρατία πήρε λιγότερο, 7.000 ψήφους. Σε σύνολο τώρα, αν αναμετρήσουμε τώρα τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΛΑΟΣ στις εκλογές του 2009 και αθροίσουμε τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή των συνδυασμών που υποστηρίζονται από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια απώλεια γύρω στο 4%. Λοιπόν, από αυτό το 4%, το 3% και κάτι το πήρε το ΚΚΕ. Και τα υπόλοιπα, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάτι μικρές απώλειες, 0,2%, τα πήραν οι οικολόγοι, οι οποίοι διπλασίασαν σχεδόν το ποσοστό τους, από 0,8 πήγαν 1,7. Πανελλαδικά συνέβη και το ίδιο. Έχασε περίπου 1.000.000 ψήφους το ΠΑΣΟΚ, 500-600.000 η Νέα Δημοκρατία και αύξησε το ΚΚΕ 80.000 τους ψήφους του. Τώρα, αυτό είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Σηματοδοτεί σαφώς κάποια πράγματα. Πείτε μας ξανά το συνολικό ποσοστό του ΚΚΕ σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο νομού και περιφέρειας. Σε επίπεδο χώρας, από ό,τι ακούσαμε, ας πούμε, είναι περίπου στο 11%, ίσως να είναι και περισσότερο, προς το 12%. Στην περιφέρεια είναι στο 7,5%, 7,6%, και εκεί είχαμε μια αύξηση της τάξης του 4% περίπου, 3,88% ήταν στις βουλευτικές εκλογές του 2009 και στο νομό, όπως είπαμε, από 2,5 πήγε στο 5,66. Αν θέλουμε να δούμε ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή τι σηματοδότησε αυτή την αύξηση, επιγραμματικά αναφέροντας έναν με δύο τομείς, παράγοντες ή στοιχεία, τι θα μου καταφέρετε, κοιτάξτε να δείτε, η δυσαρέσκεια, όπως είπαμε και προεκλογικά και την τελευταία μέρα, ναι, πάλι εδώ στο κανάλι σας, η δυσαρέσκεια ήταν το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των εκλογών. Mm-hmm. Απλά αυτή η δυσαρέσκεια δεν οδήγησε τους δυσαρεστημένους, προφανώς η δυσαρέσκεια εννοούμε προς την κυβέρνηση και προς τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το είχα υπογραμμίσει αυτό και το είχα υπογραμμίσει και προεκλογικά. Η δυσαρέσκεια δεν ήταν μόνο προς το κυβερνητικό κόμμα. Ήταν και προς τη Νέα Δημοκρατία που δεν κυβερνούσε τώρα μεν, αλλά έχει κυβερνήσει τα μόλις 7 προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, από το 3 και μετά. Και αυτή η δυσαρέσκεια δεν εκφράστηκε όλη στην κάλπη με την έννοια ότι δεν εκφράστηκε σε αρνητική ψήφο προς το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία και σε θετική προς κάποιο άλλο κόμμα, προς το ΚΚΕ ενδεχόμενα, ας πούμε, αλλά εκφράστηκε σε μεγάλο μέρος με αποχή και άκυρο και λευκό. Στο νομό, να σημειώσουμε ότι έχουμε περίπου 6% αποχή περισσότερη από το 9 και περίπου 5-6% άκυρα λευκά περισσότερα. Μάλιστα. Αυτό μπορείς να το μεταφράσεις, εμείς τουλάχιστον το μεταφράζουμε σαν μια, πώς να το πούμε, έκφραση της αγανάκτησης, αλλά όχι ολοκληρωμένη, όπως είχαμε επισημάνει και προεκλογικά, η αποχή και το άκυρο και το λευκό, εκτός ότι μπορεί ο καθένας να το ερμηνεύσει όπως θέλει, ας το πούμε, αλλά είναι μια στάση όχι ενεργητική, είναι μια παθητική στάση. Πάμε λίγο στο Δήμο της Κομωτινής τώρα. Δεν μου είπατε τίποτα για το Δήμο, να δούμε την καρτούλα, να δούμε την κάρτα ξανά με τα ποσοστά. Θα πω και για το Δήμο Κομωτινής, αλλά θέλω να ολοκληρώσω ότι αυτή η αύξηση, τέλος πάντων, που είχε το ΚΚΕ, σηματοδοτεί και η απώλεια ψήφων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς σηματοδοτεί μια κατάσταση. Μια κατάσταση που λέει το εξής, ότι υπάρχει ένας κόσμος που
θέλει να απαγκιστρωθεί από, από τα δύο αυτά κόμματα, θέλει να προχωρήσει προς την πρόταση που του δίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δηλαδή την οργάνωση ενός μαζικού ενωτικού αγώνα για την ανάσχεση της αντιλαϊκής πολιτικής αφενός, αλλά και σε βάθος χρόνου, μακροπρόθεσμα, στην ανατροπή αυτής της πολιτικής. Και βέβαια με στόχο τη λαϊκή εξουσία και τη λαϊκή οικονομία. Αυτή είναι μια τάση που αποτυπώθηκε ίσως για πρώτη φορά στο εκλογικό σώμα, έτσι όπως εχθές στις, αυτές τις τοπικές εκλογές. Δηλαδή πρώτη φορά οι απώλειες των δύο έτσι έρχονται προς το ΚΚΕ. Και ακριβώς αυτή η αποχή και το άκυρο λευκό είναι και ένα, πώς θα το πούμε, από μια μεριά είναι αρνητικό, γιατί δεν ολοκληρώνεται το βήμα να έρθει προς, προς τα δω, ας πούμε, προς το ΚΚΕ, αλλά έχει και ένα θετικό στοιχείο ότι ακριβώς αυτός ο κόσμος, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί πραγματικά να ολοκληρώσει το βήμα του. Και να κλείσω αυτό το θέμα για να έρθω στο, στα δημοτικά. Όσοι πραγματικά έκαναν το βήμα και έφυγαν από τα δύο κόμματα και ήρθαν προς το ΚΚΕ, να μην, πώς το λένε, ξαναγυρίσουν πίσω τη δεύτερη Κυριακή όπου υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Άρα έρχεστε πίσω στο ερώτημά μου. Και πάμε στο Δήμο, κύριε Κυριακή, ναι, για να τα ρωτήσω αυτά. Πάμε να μην ακριβωρούμε, είναι 2:10 παρά 5. Πάμε στο Δήμο Κομωτινής, βλέπουμε Δήμο, τα αποτελέσματα και μου τα σχολιάζετε κιόλας. Στο Δήμο Κομωτινής τα ποσοστά των Πασό και Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από 80%. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ας πούμε. Στις περισσότερες φορές κυμαίνονταν γύρω στο 90%, κοντά στο 90%. Και εδώ φαίνεται η, πώς να το πούμε, η αρνητική στάση του κόσμου. Βέβαια σε μικρότερο βαθμό, γιατί εδώ στα δημοτικά, για το ποσοστό του ειδικά, ειδικά στο Δήμο Κομωτινής, είχαμε πολλά ψηφοδέλτια και την ιδιομορφία να έχουμε ένα καθαρά μειονοτικό ψηφοδέλτιο, δηλαδή ένα ψηφοδέλτιο στη βάση της καταγωγής και της θρησκείας, το οποίο όπως και να το κάνουμε λειτουργήσε και λειτουργούσε, επόμενο ήταν, ας πούμε, και εγκλώβησε κόσμο όπως είχαμε πει προεκλογικά. Το ποσοστό μας είναι αυξημένο στο Δήμο Κομωτινή σε σχέση με το κομματικό ποσοστό των βουλευτικών εκλογών κατά 0,8%. Εδώ έχουμε μικρότερη αύξηση δημοτικά, όπου έπαιξε ρόλο, έπαιξε ρόλο το γεγονός αυτών των πολλών ψηφοδελτίων. Είχαμε την εκλογή, το οποίο είναι ήταν από τους βασικούς μας στόχους. Θα ήταν ακόμα καλύτερο να εκλέγονταν και δεύτερος και τρίτος. Δεν έγινε κατορθωτό αυτό. Την αρχή του ο στόχος επετέφθη στο 95%. Ναι, 95%, στο 95%. Σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα στο νόμο. Εμείς αυτό το αποτέλεσμα το εκλογικό και στο νομό και στο Δήμο θα το, εκτός ότι μας δημιουργεί ευθύνη, ας το πούμε, μεγαλύτερη, έτσι, αλλά θα το αξιοποιήσουμε σε όφελος πάλι του λαϊκού κινήματος. Δηλαδή θα το αξιοποιήσουμε στον οργανώσουμε τον αγώνα του το λαϊκό και σε επίπεδο Δήμου και σε επίπεδο νομού. Γιατί μη μου φεύγετε από το πλάνο μόνο. Τα είπαμε ότι η πολιτική αυτή που δοκιμάσαμε αυτή τη χρονιά που μας που τελειώνει θα ενταθεί. Άρα επομένως χρειάζονται αγώνες πιο μαζικοί, πιο ενωτικοί, και αυτό το εκλογικό ποσοστό το αξιοποιήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε πολύ αποτελεσματικότερα από ό,τι τώρα. Βέβαια υπάρχει ένα συγκεκριμένο ερώτημα και θέλω μια συγκεκριμένη απάντηση. Τόσο σε επίπεδο περιφέρειας, Δήμου, Μητροπολιτικού Δήμου, έχουμε δεύτερη Κυριακή. Τι θα κάνει το ΚΚΕ? Αυτό που είπαμε και από την αρχή. Δεν θα πάει ούτε στον ένα ούτε στον άλλο. Θα ψηφίσει λαϊκή συσπήρωση, δηλαδή πρακτικά άκυρο ή λευκό. Θα πάμε, αλλά δεν θα ψηφίσουμε κανένας από τους δύο. Και καλούμε. Το και λευκό όσους... ξέρετε ότι που πηγαίνει, που προσμετράτε η ψήφος του λευκού. Δεν θα προσμετρηθεί σε κανένα από τους δύο. Θα μετρηθεί στα άκυρα και στα λευκά. Αλλιώς δεν μπορεί να μετρηθεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος δηλαδή να μετρηθεί. Μάλιστα. Και δεν θέλουμε να απέχουμε. Θέλουμε να τη δώσουμε τη μάχη αυτή και του δεύτερου γύρου ενεργητικά. Και καλούμε όσους έκαναν το βήμα και ήρθαν προς εμάς
να το ολοκληρώσουν και τη Δεύτερη Κυριακή, μην ψηφίζοντας ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Γιατί πραγματικά δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα ούτε από το ΠΑΣΟΚ ούτε από την Δημοκρατία. Εμπειρία 30 και χρόνων, ας πούμε, μιλάει από μόνη της. Μάλιστα, κύριε Φακυρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένω στην υποχρέωσή μου. Αλλά θα τα πούμε κάτι. Και εγώ σας ευχαριστώ και να ξαναθυμίσω την υπόσχεση. Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Ερχόμαστε με Σταυροδοσία. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Thrakis. Ξανά πάλι με τον. Ξανά με τον Κώστα Τοδοκότσι. Κώστα, να πάμε τώρα να δούμε Σταυροδοσία. Ξέρω τι ακούς, πάντα ακούς. Να δούμε με την βοήθεια ξανά του κυρίου Σερετίβη κάποιες καταγραφές που έχουμε. Οι καταγραφές για το Δήμο της Κομωτινής που έρχονται από την Ομαρχία, από το site της Ομαρχίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρώτος είναι ο Αλέξανδρος Ταξιντάρης. Με 1118 ψήφους. Ακολουθεί ο κύριος Νίκος Σιδηρακόπουλος με 1061. Ο κύριος Κυπριανίδης Βασίλης με 926. Ο κύριος Μανανάς με 880, ο κύριος Ζηλούδης Γιώργος με 843. Μένουμε εκεί, μένει η κάρτα. Εμείς όμως έχουμε τα 80, ξανά ας πούμε, 80 έχουμε δικές μας πηγές. 80 από τα 115 τμήματα ακριβώς. Ισχύουν ό,τι έχεις μπροστά στο εγγραφό σου, ισχύει και με την κάρτα μας. Ακριβώς, ακριβώς. Ο Άλεξ δηλαδή έχει λάβει αυτό το αριθμό των ψήφων. Ακριβώς. Απλώς ο κύριος Μανίτσας Δημοσθένης από το Νέο Συντροχώρο έχει 923 ψήφους. Ο κύριος Κολτσίδας Δημήτρης από την Αίγυρο 909. Ο κύριος Γκαντής Θόδωρος επίσης από την Αίγυρο 902. Από εκεί και πέρα, μετά το κύριο Ζηλούδη που αναφερθήκαμε, ο κύριος Καρασταύρου. Με την αρρύθμιση, Κώστα, που έχει το έγγραφό σου. Με την αρρύθμιση που έχει μετά το έγγραφο, το 5, είμαστε μετά ποιος το 5 είναι είμαστε έκτος. Μολάι Σάριντ, Βάν με 686 στη Κομωτινή. Και στην 7η θέση, κυρία Σοφία Μενεσελίδου με 649. 7η Σοφία Μενεσελίδου, 8ος. Ο κύριος Χαραλαμπίδης Νότης 638. Ένα του κύριου Σταπατζάς ο Μανώλης 608. 10ος ο κύριος Γκαράνης Γιάννης 602. 11η η κυρία Τσετινέ Όλγα 592. 12ος ο Παντελής ο Αμπατζιάννης 584. 13η η κυρία Αναστασία Λιβεριάδου 566. Και από εκεί πέρα δεν ξέρω πώς θα ήθελα να πούμε εγώ. Ο κύριος Κουτσογιάννης ακολουθεί ο Οδυσσέας 563, η κυρία Μαλαμίδου Μαρία 551, όπως και ο κύριος Τσατσαρίδης Κώστας επίσης 551, η κυρία Καριλιάδου Αφροδίτη 539, ο κύριος Κώστας Λιούρτας, τραπεζικός θα πούμε, για να μην μπερδευόμαστε, με 534, ο κύριος Δεβετζίογλου Μεχμέτ 532. Και στην 20η συμπληρώνει ο κ. Σμαήλ Λεβέτ, 521 ψήφους. Αυτή είναι η πρώτη 20 λοιπόν, είναι τα 80 από τα 115 εκλογικά τμήματα. Αυτό αναδεικνύει το δικό μας ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά τηλεφωνήματα και επίσης και σε προσωπικό επίπεδο επαφές που ζητάτε να μάθετε τι γίνεται με τη Σταυροδοσία, δεν έχουμε συνολικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Είχαμε και την επαφή με τα εκλογικά κέντρα, με τα επιτελεία των επικεφαλής, ούτε και εκεί έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το τοπίο. Δεν είχε ξεκαθαρίσει μέχρι τις 9 παρα 10 το βράδυ. Δεν ξέρουμε αν αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Πάμε στο Δήμο Κομωτινής, Κώστα. Πάμε στο Δήμο Κομωτινής πάλι. Και συγγνώμη, στη συμμαχία για τον νέο Δήμο Κομωτινής. Για τον νέο Δήμο Κομωτινής, του κ. Δημητρίου Κοτσάκη. Εδώ προηγείται το κ. Τσαλικίδης Νίκος. Και εδώ είναι πολύ πίσω, είναι τα μισά τμήματα περίπου. Τα μισά λέμε από τα 115, ναι. Μπράβο. Ο κ. Τσαλικίδης Νίκος. Εδώ η καταγραφή μας είναι από την Ομαρχία επίσης. Αλλά είμαστε πολύ πίσω, ούτε το ίμιση δεν είναι αυτό. Για να δούμε λοιπόν. Ακριβώς. Εδώ στην πρώτη πετάδα είναι ο κ. Τσαλικίδης Νίκος 319, ο κ. Γραβάνης Αντώνιος 262, ο κ. Ναλπάντης Κώστας 229, ο κ. Γιάννης Μουρτίδης 210, κυρία Νεστοράκη Κλατζόγλου Παρασκευή 183, από εκεί και πέρα ο κύριος Σαρχοσίδης Αριστίδης 182, η κυρία Γιαμουστάρη Μάγδα 178, η Φελίνα Καζάκου 177, ο κύριος Γιάννης Τσαβδαρτζής 160, ο Γιώργος Ναυροζίδης 156, ο Χρήστος Μέντιος 144, Χασάρα Μέντε 142, όπως και Χουσέμ Ογλού Ελμάς, Χατζικοσταντίνου Νικόλος 140, Βασιλκαρίδης Ευστάθιος 133, Αχμέτ Μιφίτ 128, Σταμπουλίδης Στυλιανός 128, η κυρία Ελπινίκη Μουστάκα 111, ο Μιχάλης ο Κακουλίδης 99 και την Κοσάδα συμπληρώνει η κυρία Αλεξίου Κωστοπούλου Δημητρούλα με 94 ψήφους. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο πρώτο βήμα για την ισότητα. Εδώ στην πρώτη πεντάδα έχουμε Χασάν Κοραή 136,
Αμέτ Μεμέτ Νετζάτ 95, Μπαγδατλή Μεχμέτ 84, όπως και Τεφίτ Ογλού Ζεϊνέπ και Μπουλμπούλ Εσρά 80. Ακολουθεί κοινωνία ισότητας αλληλεγγύης με επικεφαλή στον κύριο Μαρούδα. Εδώ έχουμε την κυρία Τερζή Σοφία 83, ο κύριος Αρχοσίδης Χριστόφορος 78, κυρία Στριτάκη Φωτεινή 59, Μαμούτ Νουρετίν 55 και Λαυτσή Ελένη 47. Πάμε και στον Σπάρτακο με επικεφαλή στον κύριο Νεκτάριο Δαπέργολα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καραΐσκος 142, ο κύριος Φόλιας Δημήτριος 59, ο κύριος Βγενάς Παναγιώτης 58, κυρία Αγγελική Μποζατζή 41 και ο κύριος Χερμιτζής Δημήτριος 39. Πάμε και στη Λαϊκή Συσπήρωση. Εδώ ο κύριος Πέτρος Τεπερίδης 40, ο κύριος Σταϊκόπουλος Σημεών 31, Παπαναστασίου Σταύρος 29, Τίλιου Ζωή 27 και Γλαβάνης Αναστάσιος 24. Μάλιστα, θα πρέπει να σημειώσουμε κυρίες και κύριοι ότι για την ΜΕΝ κοινωνία πολιτών έχουμε τα 80 από τα 115 εκλογικά τμήματα σύμφωνα και με πηγές που προέρχονται κυρίως από το επιτελείο του συνδυασμού. Από τους υπολείπους όμως συνδυασμούς ακολουθούμε τη Ρώτα, τη ροή της νομαρχίας Ροδόπης, όπου εκεί νομίζω η καταγραφή στη Σταυροδοσή αγγίζει περίπου το ίμιση. Υπ' αυτή την έννοια υπολείπονται ακόμη αρκετά στοιχεία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, Κώστα. Έχουμε και ακόμα. Για το Δήμο των Μαρονίας Σαπών. Μαρονίας Σαπών, είχαμε την επαφή. Κάποιες πληροφορίες, επαφές που είχε η Λύκου Ελευθερία. Να δούμε τι κατέγραψε η Ελευθερία Λύκου μόνο για τον συνδυασμό του κυρίου Πυρηλίτση. Ακριβώς. Για να δούμε τι έχουμε. Στις ΣΑΠΕΣ έχουμε τον κύριο Ιωάννη Σταυρίδη 1192 ψήφους. Τσακυράκη Φωτεινή 643, Τζανίδη Στέφανος 527, Οσμάν Σεντά 467, Τσάτσας Χαράλαμπος 458, Αχμέτα Με 443, Χατζή Χουσέιν Με Τσιμπαχεντή 416, Γρηγορίου Γεωργία 414 και Μεχμέτα Αλή 411. Στην Μαρόνια έχουμε Παπαναστασίου Μένιος 831, Ιμάμ Χασάν Ριτβάν 654, Δαγλή Φικρέτη 631, Μουζαλιώτης Απόστολος 571, Γιουβέ Χουσέιν Ισμαήλ 532, Δουλειαρά Κυρίνη 479 και Πατσάρα Κυριακή 460 ψήφους. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι είναι ώρα να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας για απόψε, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθήσατε τουλάχιστον ό,τι νεότερο έχουμε από την εκλογική καταγραφή για απόψε. Η Σταυροδοσία νομίζουμε ότι ολοκληρώνεται αύριο, όπως δείχνουν τα πράγματα. Οπότε θα έχουμε αναλυτικά καρτέλες και πίνακες για να ενημερωθείτε κι εσείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα σας.